Ποια είναι η σχέση της φύσης με τη μουσική? Πώς συνδέονται οι ήχοι που ακούμε γύρω μας με τις μουσικές δημιουργίες των συνθετών? Στο μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Βόλτα στο δάσος» που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή «Μουσική», τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια εικονική βόλτα σε ένα δάσος, θα φανταστούν τους ήχους που ακούν και θα τους συνδέσουν με το μουσικό κομμάτι «Ο κούκος στο πυκνό δάσος» από τη σουίτα του Γάλλου συνθέτη Camille Saint-Saëns, μέσα από μια δραστηριότητα ενεργητικής ακρόασης. Η πρώτη δραστηριότητα ξεκινάει με την ακρόαση του μουσικού κομματιού του Saint-Saëns. Ποιους ήχους ακούμε? Τα παιδιά θα διακρίνουν και θα συνδέσουν τον ήχο ενός κούκου με τη μελωδία και το ηχόχρωμα του κλαρινέτου και τους ήχους από τα βήματά τους μέσα στο δάσος με τη μελωδία και το ηχόχρωμα του πιάνου. Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί με μια μουσικοκινητική δραστηριότητα μίμησης της βόλτας στο δάσος με μια ομάδα παιδιών που θα μιμηθούν τον κούκο και τη φωνή του. Στη δεύτερη καρτέλα, με όχημα το ίδιο μουσικό κομμάτι του Saint-Saëns, τα παιδιά θα αναγνωρίσουν και θα συνδέσουν το ηχόχρωμα του κάθε μουσικού οργάνου με την εικόνα του και το όνομά του. Τι γνωρίζουν για το κάθε όργανο? Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί σε συζήτηση πάνω στα μουσικά όργανα και τα χαρακτηριστικά τους. Στην καρτέλα 7, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να μελετήσουν περισσότερο τα μέρη του κλαρινέτου, βρίσκοντας τις σωστές συνδέσεις των μερών με το όνομά τους. Στις καρτέλες 3 έως 6, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν δραστηριότητες εισαγωγής των παιδιών στη μουσική γραφή μέσω σύνδεσης μεταξύ γραφικής και συμβατικής παρτιτούρας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες ακούν προσεκτικά το μέρος του πιάνου από το μουσικό απόσπασμα του Saint-Saëns και οπτικοποιούν τη μουσική, επιλέγοντας τα σχήματα που μοιάζουν περισσότερο με τις 4 συγχορδίες που ακούν. Στη συνέχεια, βάζουν στη σειρά τα κομμάτια της γραφικής παρτιτούρας, σύμφωνα με τη μουσική. Στην πέμπτη καρτέλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τη συμβατική σημειογραφία και μαθαίνουν τι είναι παρτιτούρα. Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες, βρίσκουν τις ομοιότητες ανάμεσα στα σχήματα και τις νότες και συνδέουν τα σχήματα με την παρτιτούρα που ταιριάζουν. Στην έκτη καρτέλα, η παρτιτούρα του μαέστρου σκίστηκε. Τα παιδιά πρέπει να τοποθετήσουν το κάθε κομμάτι παρτιτούρας στη σωστή θέση, ακούγοντας το μουσικό απόσπασμα του Saint-Saëns. Επιπλέον, χρειάζεται να προσθέσουν κάτω από την παρτιτούρα τα μουσικά όργανα που παίζουν κάθε μουσική φράση. Το μαθησιακό αντικείμενο ολοκληρώνεται με μια δραστηριότητα ζωγραφικής, ακούγοντας ολόκληρο το μουσικό κομμάτι «Ο κούκος στο πυκνό δάσος», μια ανοιχτή δραστηριότητα που προάγει την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Παρόμοια λογική και ανάπτυξη με το μαθησιακό αντικείμενο «Βόλτα στο δάσος» έχει το μαθησιακό αντικείμενο «Παίζω με τα καγκουρό» του Saint-Saëns που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή «Μουσική». Πρόκειται για μουσικό παιχνίδι που αξιοποιεί τη γραφική απεικόνιση της κίνησης της μελωδίας και λειτουργεί ως χάρτης ακροάσης.